Εδώ και λίγα 24 ώρα επέστρεψε και επίσημα στον ΠΑΟΚ. Η αποχώρησή του από την ομάδα πρωτιετίας και όσα υπόθηκαν μετά φαίνεται όμως πως έχουν πληγώσει τον Αρσβάν σύμφωνα με όσα δήλωσε σε μέσα μαζικής ενημέρωσης της Ρουμανίας. Κατηγορήθηκε ότι έφυγα από το ΠΑΟΚ για τα λεφτά. Αυτό με πονάει πολύ. Πήγα στο Παρίσι για να υπογράψω με την άλλη Χιλάλ. Και όταν γύρισα από εκεί και πήγα να πάρω το αυτοκίνητό μου από το αεροδρόμιο, κάποιο μου είπε: άφησε στον ΠΑΟΚ μετά την επιτυχία και έφυγε για τα χρήματα. Η προσφορά τη Αρχιλάλ έγινε δύο μέρε μετά την κατάκτηση του κυπέλου με τον ΠΑΟΚ. Δεν ήθελα να πάω γιατί ήθελα να ολοκληρώσω το συμβόλαιό μου στο ΠΑΟΚ. Όμω στην Ελλάδα κυριάρχησε πω έφυγα για τα χρήματα. Η αλήθεια είναι πω είχα κάποιε συζητήσει με τη διοίκηση, αλλά δεν μπορούσαμε να συμφωνήσουμε και αυτό με απογοήτευσε. Όταν ήρθε η πρόταση είπα καλύτερα να χωρίσουμε γιατί θα έχουμε προβλήματα μεταξύ μας. Ο Πάοκ ήθελε να ανανεώσει τη συνεργασία του με τον Μπάμπα με όποιον τρόπο αυτό γινόταν ευκολότερο και σκόπευε να ξεκινήσει τι επαφέ με την Τσέλσι που δεν θέλει να τον κρατήσει στο ρόστερ τη μετά τον τελικό κυπέλου. Ο τελικό ολοκληρώθηκε, ο Πάοκ στέφθηκε κυπελούχο, όμω άλλαξε προπονητή με τον Ασβάλ Τσέσκου να παίρνει τη θέση του Παύλο Γκαρσία. Η αλλαγή αυτή, σύμφωνα με την Αθλέτικ, παγώνει τι διαδικασίε αφού χρειάζεται πρώτα ο Ρουμάνο τεχνικό να αξιολογήσει το ρόστερ και να κάνει την εισήγησή του για κάθε περίπτωση. Η αγγλική διαδικτυακή εφημερίδα προσθέτει ωστόσο ότι στον δικέφαλο πλέον εξετάζουν σοβαρά το ενδεχόμενο να προχωρήσουν σε αγορά του παίκτη.